Ο τραπεζίτης καταγράφει αποσπασματικά την απαγωγή ενός αδίστακτου τραπεζίτη που σταδιακά γίνεται πλήρως χειριστικός ως απαγωγής του, εφαρμόζοντας το διέρηκε βασίλευε. Με ψυχολογικούς και καπιταλιστικούς τολμώ να πω όρους, ελέγχει αυτός ο τραπεζίτης το σπίτι στο οποίο βρίσκεται φυλακισμένος, όπως θα έκανε ένας μάνατζερ σε μια τράπεζα. Είναι όμως ο μάνατζερ το πραγματικό πρόσωπο που έχει δύναμη ή απλά ένα ανδρίκελο που εξυπηρετεί την κοινωνική παράλυση με νούμερα, αριθμούς και όρους ευζήν? Ο τραπεζίτης είναι ένα έργο που θέλαμε να κάνουμε από το 2018, όταν πρώτο ανέλαβα εδώ πέρα το ΔΠΘ Κέρκυρας. Ήταν πολύ σύγχρονο τότε, ήταν γραμμένο μόλις το 2015 και διαπραγματευόταν την οικονομική κρίση. Ήμασταν ακριβώς στο τέλος, υποτίθεται, της κρίσης. Είχαμε ακόμα τον απόϊχό της όλες οι χώρες του Νότου. Οπότε είχαμε πάρα πολλά κοινά και πάρα πολλά σημεία που βρίσκαμε ενδιαφέροντα για διαπραγμάτευση, όπως το τέλος των ιδεολογιών, τι συμβαίνει με τα συλλογικά κινήματα, τι γίνεται με την Ευρώπη του Νότου, του Βορρά, τις ανισότητες κλπ. Κλπ. Και τώρα ήρθε η ώρα του τραπεζίτη, μετά την πανδημία, να πάρει ένα άλλο χρώμα. Γιατί πραγματικά μπήκε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο που δεν το είχαμε προσέξει στην πρώτη ανάγνωση, του τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Τι είναι fake news, τι είναι πραγματικότητα και τι θεωρεί ο κόσμος πραγματικότητα. Με κεντρικό χαρακτήρα που θυμίζει τον Φράγκενφέρτερ, σε ένα αλμοδοβαρικό σύμπαν με σεναριακή δομή που παραπέμπει στο «Σας παρακαλώ σκοτώστε τη γυναίκα μου», ο τραπεζίτης μεταμορφώνεται σε μια μελέτη για το social mobility, το cancel και celebrity culture σε εποχές που ακόμα πιο έντονα οι πολυεθνικές και το τραπεζικό σύστημα συνεχίζουν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό για έναν τόπο που είναι και λίγο απομονωμένος, είναι νησί, είμαστε στο βορειοδυτικότερο άκρο, μην ξεχνάμε, είμαστε στα σύνορα της χώρας, στα δυτικά. Η Κέρκυρα φημίζεται για το ότι θέλει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διψάει για καλό θέατρο, επαγγελματικό θέατρο, και αυτό είναι και ο ρόλος του ΔΠΘ. Οπότε φαίνοντας ένα μεγάλο πρωταγωνιστή και αξιοποιώντας και το δυναμικό των ηθοποιών εδώ στο νησί μας, που ζουν και δουλεύουν εδώ, πιστεύω ότι κάναμε το καλύτερο πάντρεμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτό το έργο σε όλο το νησί. Σίγουρα αυτός ο τραπεζίτης κερδίζει δύο φορές, αφού μετά από δεύτερη παράταση ολοκληρώνει σήμερα τις παραστάσεις στο ΔΠΘ Κέρκυρας. Λοιπόν, μία πρόποση για...